Καίρετε αγαπητοί ακροατέ, σήμερα θα μιλήσουμε για τη διαφορά ανάμεσα στα ζώα και τους άνθρωπου. Τα ζώα είναι πλάσμα που δεν, δεν είναι κουσινίτη όπω εμεί οι άνθρωποι, αυτό δεν είναι έξυπνο. Αλλά εμεί οι άνθρωποι, ο Θεό μα δημιούργησε με την εικόνα του. Τριαντικό είμαστε εμεί οι άνθρωποι, επειδή έχουμε σώμα, ψυχή και πνεύμα. Όπω και ο Θεό είναι τριαντικό, από τη φύση είναι πνεύμα. Αλλά εμείς είμαστε τριαντικό από τη φύση, είμαστε σάρκα. Επειδή ο Θεός είναι πνεύμα, είναι πατέρα Υιό και πνεύμα το Άιο, αλλά από τη φύση είναι πνεύμα, γι' αυτό είναι αόρατο. Αλλά εμείς έχουμε σώμα, ψυχή και πνεύμα, δηλαδή είμαστε σάρκα Γι' αυτό ζούμε στο φυσικό κόσμο και όταν πεθαίνει ο άνθρωπο τάβεται και η σάρκα του λιώνεται και το πνεύμα του άνθρωπου είναι που τα πάει να κριτεί προσά στο Θεό στο αόρατο κόσμο. Επειδή το πνεύμα δεν πεθαίνει. Πρέπει να ξέρετε το πνεύμα ποτέ δεν έχει τέλος επειδή το πνεύμα έρχεται από το Θεό επειδή ο Θεό δεν έχει τέλος. Γι' αυτό μετά το τάνατο το πνεύμα να πάει στο αόρατο κόσμο, επειδή δεν έχει τέλο, επειδή ήρθε από το Θεό που δεν έχει τέλο. Και άγγελοι επίση είναι πνευματικά οντότητα που έχουν πνεύμα από το Θεό, επειδή οι άγγελοι δεν έχουν σάρκα, γι' αυτό οι άγγελοι δεν πεθάνουν. Γι' αυτό ο Σατανά πρέπει να ξέρετε ότι το ίδιο Σατανά, διάβολο που τάση στην αρκεί με το Αντάμ και Εύ, στο κήπο το Εντέμ, είναι το ίδιο που συνεχίζει να πειράσει το κόσμο σήμερα. Δηλαδή δεν έχει ηλικία. Δηλαδή, επειδή ο Θεό τον έκαμε πνεύμα, γι' αυτό δεν μπορεί να πεθάνει. Όμω ο Θεό θα το κρίνει που θα το ρίξει η κόλαση, όταν θα ρίξει η κόλαση από το Θεό, τότε θα ζει εκεί βάσανα η αιώνια χωρί Επειδή έχει πνεύμα, δεν μπορεί να έχει τέλο. Απλώ τα υποφέρει η αιώνια, τα υποφέρει χωρί τέλο. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι που πεθάνουν χωρί να μετανοήσουν, τα υποφέρουν χωρί Επειδή το πνεύμα που τα είναι μέσα του που τα μείνει, δεν έχει τέλο. Επειδή ο Θεό μα έδωσε το πνεύμα του που δεν έχει τέλο. Όμω τα ζώα. Έχουν τέλος. Όταν πεθαίνουν, τελειώνει... επειδή ο Θεός δεν του έντοκε το πνεύμα του... τα ζώα είναι μόνο πνοή προσωρινά που ο Θεός τον έντοκε... μόλις πεθαίνει εξαφανίζονται... γιατί δεν του έντοκε ο Θεός συνείδηση... η συνείδηση... συνοντεύεται... είναι ενωμένη με το πνεύμα... πρέπει να το ξέρουμε... επειδή εμείς έχουμε πνεύμα... Γι αυτό έχουμε συνείδηση... Γι αυτό ξέρουμε τι κάνουμε... επειδή συνείδηση μας εργάζεται με το εγκέφαλο μας. Γι' αυτό ο άνθρωπο είναι έξυπνο, αλλά τα ζώα δεν έχουν συνείδηση, δεν έχουν εγκέφαλο που να έχουν εξυπνάντα. Γι' αυτό δεν ξέρουν τι κάνουν. Τα ζώα είναι σαν τα μικρά μωρά, τα σαν βρέφη. Μπορεί να κάνει το κακό και το καλό, δεν έχουν συνείδηση, ούτε να νιώσει τύψη, ούτε να καταλάβουν τι κάνουν. Γι' αυτό τα ζώα δεν τα κριτούν. Εμείς οι άνθρωποι τα κριτούμε επειδή μας έδωσε ο Θεό συνείδηση και ξέρουμε τι κάνουμε, έχουμε εγκέφαλο που συνεργάζεται με τη συνείδηση μας, ξέρουμε το κακό και το καλό, όταν κάνουμε το κακό καταλαβαίνουμε τι κάνουμε πολύ καλά, γι' αυτό ο άνθρωπο που θέλει να παρανομήσει πολλέ φορέ, κάμου τα κρυφά επειδή ξέρει καλά ότι σαφανερά φανερά, τα γίνει φανερά και τα το δει, γι' αυτό κρύβει, αυτή λέγεται ξυπνάντα, είναι συνείδηση που κάνει τον άνθρωπο να κρύβεται. Δηλαδή, ο άνθρωπο εργάζεται με τον εγκέφαλο του, με την εξυπνάδα του και ξέρει ότι αν γίνει φανερά ή τα το δού, τότε κρύβεται. Όλα αυτά λέγεται εγκέφαλο και εξυπνάδα. Και η συνείδηση γίνει προειδοποίηση στον άνθρωπο ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό, γι' αυτό ο άνθρωπο αγνοεί τη συνείδηση του και κρύβεται για να κάνει την παρανομία. Επειδή εμείς έχουμε συνείδηση, ενώ το ζώο μπορεί να κάνει κακό φανερά χωρίς να κρυφτεί, γιατί δεν έχει εγκέφαλο, δεν έχει συνείδηση, δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Γι' αυτό δεν έχω αμαρτία, δεν λογαριάζεται αμαρτία πάνω στα ζώα. Όταν πεθαίνουν, τελειώνει για τα ζώα. Ενώ ο άνθρωπο τα πεθάνει, μετά περιμένει κρίση. Γιατί επειδή ο Θεός τον έδωκε εγκέφαλο είχε συνείδηση ήξερε το κακό και το καλό. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε κάθε πλάσματα που δημιούργησε ο Θεός είναι διαφορετική. Εμείς οι άνθρωποι μα δημιούργησε ο Θεός με τη τριαδικό και μας έδωσε τριαδικό μορφή που είναι εικόνα του Θεού και μας έδωσε ο Θεός συνείδηση που εργάζεται με τον εγκέφαλο εξαιτία της συνείδησης είναι που τα κριτούμε. Γι' αυτό τα μικρά μωρά η συνείδηση του δεν είναι ακόμα ικανότητα γι' αυτό ο Θεός δεν λογαριάζει να μαρτύει πάνω σαν σα μικρά μωρά. Τα μικρά μωρά παραμείνουν στην ατότητα του όταν είναι μικρά ακόμα. Αλλά όταν μεγαλώνουν ξέρουν και αρχίζουν να κρύβουν όταν κάνουμε κάτι, τότε σημαίνει αρκεί να έχει εγκέφαλο κέφαλο που καταλαβαίνει. Δηλαδή το μωρό αρκεί να έχει εξυπνάντα, τότε θα είναι επεύθυνο για κάθε τι που κάνει. Όπως εμείς οι άνθρωποι μεγάλοι, είμαστε επεύθυνοι Είμαστε για κάθε τι που κάνουμε κακό γιατί έχουμε συνείδηση που μας λέει το καλό και το κακό και έχουμε κέφαλο που μας δείχνει ακριβώς και ξέρουμε μπορούμε να προσέχουμε, μπορούμε να απορρίπτουμε και μπορούμε να κάνουμε. Αλλά η επιλογή είναι ο άνθρωπο που τα κάνει όταν πραγματικά συνειδητά φοβάται το Θεό, ο άνθρωπο δεν τα παρανομήσει ούτε σακριφά. Γι' αυτό εμείς έχουμε υπεύθυνη για κάθε ενέργεια μας που κάνουμε στο λόγο σκέψη και πράξη ούτε σακριφά. Επειδή ο Θεό είναι παντού βλέπει και σακριφά. Αλλά εμείς οι άνθρωποι είναι που δεν βλέπουμε σακριφά. Δηλαδή μπορεί να κρυφτεί στα μάτια του άνθρωπο αλλά στα μάτια του Θεό δεν μπορεί κανεί να κρυφτεί. Έχουμε συνείδηση, ε, είμαστε υπεύθυνο για κάθε τι που κάνουμε. Για αυτή είναι διάφορα ανάμεσα στον άνθρωπο και τα ζώα. Και επίση διάφορα ανάμεσα στον άνθρωπο και του άγγελους Επειδή οι άγγελοι δεν έχουν, οι άγγελοι πνεύμα, έχουν συνείδηση επίση, αλλά δεν έχουν τριαδικό, τριαδικό εικόνα μορφή όπως το Θεό. Γι' αυτό οι άγγελοι όταν μαρτάνουν δεν είναι κουλήτρωση όπως εμείς οι άνθρωποι. Επειδή εμείς μας έκαμε ο Θεός με την εικόνα Του, γι' αυτό εμείς έχουμε ευκαιρία για να λυτρωθεί ο άνθρωπος τα μετανοήσει. Αλλά ο άγγελο, οι άγγελοι δηλαδή όταν μαρτάνουν, δεν υπάρχει πια μετάνια. Γι' αυτό ο σατανά Περιμένει μόνο να κριθεί, να ρητήσει κόλαση. Δεν υπάρχει πια μετάνια. Γιατί, επειδή ήταν άγγελο. Αλλά ο άνθρωπο, όταν ζητήσει μετάνια πριν πεθάνει, θα το συγχωρέσει ο Θεό. Επειδή είναι δημιουργήματα με την εικόνα του Θεό τριαδικό. Και τα ζώα δεν εκού, δηλαδή δεν τα κριτού, Τα ζώα. Δεν χρειάζεται να μετανοήσω επειδή δεν, δεν αμαρτήματα, επειδή ο τεό δεν του έδω και συνείδηση. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στους άνθρωπο και τα ζώα. Και διάφορα επίση ανάμεσα στους άνθρωπο και τους άγγελου. Οι άγγελοι είναι πνευματικά οντότητα που όταν μαρτάνουν δεν έχουν ευκαιρία λύτρωση, αλλά οι άνθρωποι είναι με την εικόνα του όταν Έχω ευκαιρία αλήτρωση πριν πεθάνω. Επειδή αν πεθάνω με την αμαρτία του, τότε θα είναι υπεύθυνοι για κάθε πράξη του επειδή είχα συνείδηση. Και ήξερα και είχα ευκαιρία να μετανοήσω πριν πεθάνω. Επειδή άκουσα το Ευαγγέλιο και συνείδηση του επίσης τους μίλησα συνεχώς τη στιγμή που ήθελε να παρανομήσει του νέντο και προειδοποίηση συνεχώ και ο Θεό του μύρισε εκεί, αλλά ο άνθρωπο αγνόησε. Γι' αυτό ο άνθρωπο είναι υπεύθυνο για την αμαρτία του. Αλλά τα ζώα δεν, είναι, δεν έχουν αμαρτήματα. Δεν λογαριάζεται αμαρτήματα πάνω του. Επειδή ο Θεό δεν του έδωκε συνείδηση. Δεν είχα εξυπνάντα όπως εμείς οι άνθρωποι. Δεν, δεν ήξερα τι έκανα. Αλλά εμεί οι άνθρωποι ήξερα τι έκαναμε. Γι' αυτό εμεί είμαστε υπεύθυνοι για κάθε αμαρτήματα και για κάθε πράξη μα, επειδή ο Θεό μα έδωσε συνείδηση, επειδή ο Θεό μας έδωσε, μα δημιούργησε σύμφωνα με την εικόνα του. Γι' αυτό έχουμε επίσης ευκαιρία λύτρωση όταν μετανοούμε, ότι όταν, όταν μας συγχωρέσει. Γι' αυτό η αλήθεια του Ευαγγέλιο είναι που θα δείξει, θα δείχνει σε κάθε άνθρωπο την αλήθινη υπόστασή του. Επειδή εμείς οι άνθρωποι η έχουμε υπόσταση που είναι διαφορετική από τα ζώα, που είναι επίσης διαφορετική από τους άγγελους. Οι άγγελοι είναι πνευματικό οντότητα, εμείς είμαστε σαρκική οντότητα, αλλά τα ζώα δεν έχουν πνεύμα μέσα του, δηλαδή δεν έχουν συνείδηση. Απλώς έχουν πνοή. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε όλο το πλάσματα που δημιουργήσε ο Θεός. Γι' αυτό όταν ο Θεός εσαρκώθηκε έγινε Ιησού Χριστό, είτε συγκέντρο, είτε η αναλυτρώνει του άνθρωπου. Εμεί οι άνθρωποι δηλαδή, που την με την εικόνα του. Γι' αυτό ο Θεός εσαρκώθηκε με τη σάρκα όπω εμεί οι άνθρωποι. Τότε για να δίνει λιτρό στον άνθρωπο τα μετανοήσουν οι άνθρωποι. Επειδή ο Θεός μας αγάπησε, επειδή μας έκαμε με την εικόνα Του. Αυτή είναι η διάφορα. Γι' αυτό πρέπει να ξέρετε, όλοι όσοι έχουν λάβει συνείδηση, όλοι, όλοι όσοι έχουν εγκέφαλο και ξέρουν τι κάνουν, είναι υπεύθυνοι για όλα όσα κάνουν. Ενώ τα ζώα δεν έχουν αμαρτήματα, δεν το λογαριάζει ο Θεός πάνω του, επειδή δεν ξέρουν τι κάνουν τα ζώα. Επειδή δεν έχουν συνείδηση όπως εμείς οι άνθρωποι.